Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μάλλον ο κύριος Δένδιας μπερδεύτηκε με το ζωολογικό κήπο, δεν είναι εδώ μέσα, είναι παραδίπλα. Όμως θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω, διότι ξέρετε αυτό δεν είναι καν θέμα ιατρικής, είναι κτηνιατρική ζήτημα. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με κάποια σχόλια που αφορούν την τοποθέτηση των αρχηγών της αντιπολίτευσης, ιδιαιτέρως του κ. Μητσοτάκη. Κατανοώ απολύτως το βέρτικο στο οποίο βρίσκεται η αντιπολίτευση, ιδιαιτέρως μετά την Παρασκευή, μετά τη Μάλτα. Γι' αυτό θα είμαι όσο μπορώ πιο επιοικής, ιδίως με τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, διότι δεν βρίσκεται και στην αίθουσα. Επέλεξε να έρθει το μεσημέρι, ενώ είχε δηλώσει το απόγευμα και εγώ δεν μπορούσα να είμαι δυστυχώς το μεσημέρι για να τον ακούσω. Οπότε έχω την εικόνα από όσα διάβασα από τα μέσα ενημέρωσης, διότι δεν τον άκουσα με τα αυτιά μου. Ωστόσο, νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης συμπεριφέρεται τις τελευταίες μέρες σαν τον τζογαδόρο που έχει πάει στο καζίνο, έχει χάσει, ξαναπάει στο καζίνο, ξαναπαίζει όλα στο μαύρο, ξαναχάνει και πάει και για τρίτη φορά ξανά όλα στο μαύρο, αλλά έρχεται κόκκινο και ξαναχάνει. Έτσι είναι αυτά όταν κανείς επιλέγει να βάλει όλα του τα λεφτά, όλα του τα λεφτά, μια, δυο, τρεις στην καταστροφή και αυτή δεν έρχεται, αισθάνεται μια αμηχανία. Και πράγματι αυτή είναι η αμηχανία που διακρίνει την αντιπολίτευση τις τελευταίες μέρες. Και θα ήθελα να επισημάνω ότι ακόμα και μετά το Eurogroup του Φλεβάρι βγαίνατε σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και ο κ. Μητσοτάκης και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και λέγατε ότι δεν υπάρχει ούτε συμφωνία, ούτε πολιτική συμφωνία, ούτε συμφωνία, ούτε τώρα, ούτε ποτέ. Δεν γνωρίζω βέβαια πού στηρίζατε τέτοια βεβαιότητα, που τη στήριζε τόσο ο κ. Μητσοτάκης όσο και στελέχη σας που βγαίνανε στα μέσα ενημέρωσης. Δεν ξέρω τι ακριβώς και ποιος ακριβώς σας έδινε τέτοιες πληροφορίες ή τι ακριβώς ενημερωθήκατε στα ταξίδια που κάνατε στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στο Βερολίνο. Πάντως, οι πληροφορίες σας ή οι εκτιμήσεις σας απεδείχθησαν απολύτως λανθασμένες. Και κλείνει η αξιολόγηση και παίρνουμε μια συμφωνία με μηδενικό δημοσιονομικό ισοζύγιο και το κυριότερο, παίρνουμε μια συμφωνία συνολική που ξεκαθαρίζει τα αναγκαία μέτρα στο μεσοπρόθεσμο διάστημα για την απομείωση του χρέους. Και πλέον έχει μείνει η αξιωματική αντιπολίτευση κυρίως να μετρά μόνο τις αντιφάσεις της γραμμής της. Αντιφάσεις της γραμμής της σε όλο αυτό το διάστημα. Να τις καταμετρήσουμε. Αρχικά βγαίνατε στα μέσα ενημέρωσης και λέγατε ότι προτιμάτε να μην κλείσει η αξιολόγηση, θέλετε εκλογές, να μην κλείσει η αξιολόγηση, αρκεί να πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δια του Αδόνιδος, του αντιπροέδρου σας. Και μάλιστα έλεγε στο ερώτημα, καλά και εσείς τι θα κάνετε. Εμείς αν έρθουμε τόσα κι άλλα τόσα μέτρα από αυτά που ζητάνε οι δανειστές, αρκεί να μην είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Και όταν ξεσηκώθηκε κουρνιαχτός από τα ίδια τα στελέχη της παράταξής σας, διότι προφανώς υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι απολύτως λογικοί και δεν μπορούν να δέχονται τέτοιες συμπεριφορές, αλλάξατε γραμμή και αρχίσατε να λέτε γιατί αργείτε και μην αργείτε και όσο αργείτε τόσο μεγαλώνει ο λογαριασμός, κλείστε άρον-άρον. Και όταν κλείσαμε, Βατερλό γιατί κλείσατε. Και εσείς κύριοι συνάδελφοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ειλικρινά, είναι δύσκολο κανείς να παρακολουθήσει τον ιρμό των αιτημάτων και των επιχειρημάτων σας. Μόνο ένα πράγμα μένει σταθερό, οφείλω να ομολογήσω, στην επιχειρηματολογία και στα αιτήματά σας. Και αυτό είναι το αίτημα για εκλογές.
που άλλωστε πρώτο διατυπώσατε λίγες μόνο μέρες μετά την εκλογή του νέου σας αρχηγού και λίγους μόνο μήνες, θυμίζω, μετά την επανεκλογή της κυβέρνησης στις εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015. Και έχει περάσει σχεδόν 1,5 χρόνος και εσείς όλο αυτόν τον 1,5 χρόνο διαρκώς το γεωτροπάρι. Σήμερα πέφτουνε, αύριο πέφτουν. Δεν κλείνει αξιολόγηση, είναι βέβαιο ότι δεν κλείνει αξιολόγηση. Εκλογές τώρα, εκλογές θα γίνουν, εκλογές αύριο. Και νομίζω, και αυτό πια είναι διαπίστωση που την συνομολογούν ακόμα και στελέχη σας, ότι σήμερα τώρα βρίσκεστε μπροστά σε ένα κίνδυνο να γίνεται η γραφική του χωριού. Και ο κύριος Μητσοτάκης βρίσκεται μπροστά σε μια πρωτοτυπία. Να είναι ο πρώτος αρχηγός αντιπολίτευσης στην κοινοβουλευτική ιστορία του τόπου που θα ζητά εκλογές επί σχεδόν 4 συναπτά έτη και αυτές δεν θα γίνονται παρά θα γίνουν στην ώρα του. Και προσέξτε, καλά να ήταν μονάχα αυτή η πρωτοτυπία. Υπάρχει και μια άλλη πρωτοτυπία. Ότι όταν θα γίνουν οι εκλογές στην ώρα τους, θα τις χάσετε κιόλας. Και θα τις χάσετε πέραν των άλλων και για ένα λόγο. Γιατί με την τακτική σας αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κουράζετε. Κουράζετε και τους πολίτες, αλλά κουράζετε και τους εαυτούς σας. Κουράζετε και τους οπαδούς σας, τα στελέχη σας και τους ψηφοφόρους σας. Διότι εκτός από το να επιδεικνύετε το πάθος σας για να επιστρέψετε στις καρέκλες της εξουσίας, τι άλλο έχετε να προτείνετε για τον τόπο? Ποιο είναι το δικό σας εναλλακτικό σχέδιο? Εκτός αν νομίζετε ότι είναι πιστευτό στον ελληνικό λαό να του λέτε εσείς που κυβερνήσατε για δεκάδες χρόνια και ιδίως τα χρόνια της ανάπτυξης, λίγο πριν την Ολυμπιάδα και μετά, καταφέρατε και λαιλατίσατε όσες δυνατότητες έχει αυτός ο τόπος και χρεοκοπήσατε τον τόπο, εσείς να λέτε ότι για όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι 2 χρόνια τώρα μαζί με τους ΑΝΕΛ στην κυβέρνηση του τόπου. Αλλά αυτό δεν μπορεί να πείσει κανένα. Σας το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια. Και τι ακριβώς λέτε? Εκλογές, μάλιστα. Μάλιστα. Σήμερα τι νόημα έχει να το ζητάτε αυτό? Ένα επιχείρημα έχετε και το λέτε διαρκώς. Ποιο είναι αυτό? Είστε, λέει, ανίκανη κυβέρνηση. Μάλιστα, είμαστε ανίκανη κυβέρνηση. Θα απαντήσω σε λίγο γι' αυτό. Θέλω όμως να σας ρωτήσω πριν πάω στο είστε ανίκανη κυβέρνηση, να σας ρωτήσω, λέτε η συμφωνία είναι δική σας της κυβέρνησης, εσείς τη φέρατε και εμείς δεν την ψηφίζουμε. Προφανώς και εμείς τη φέραμε, διότι δεν υπήρχε ποτέ των ποντών περίπτωση να φέρετε εσείς συμφωνία με αντίμετρα ισοδύναμα, να φέρετε συμφωνία για το χρέος που λέγατε ότι είναι βιώσιμο και να φέρετε συμφωνία επαναφοράς της εργασιακής κανονικότητας στον τόπο, που εσείς αυτή την εργασιακή κανονικότητα την ξυλώνατε μέτρο-μέτρο και πόντο-πόντο από το 2010 και μετά. Δικιά μας λοιπόν είναι αυτή η συμφωνία, καμία αντίρρηση. Και να πω και κάτι ακόμα, εντάξει, να το καταλάβω. Να καταλάβω, να πει η αντιπολίτευση, εγώ δεν ψηφίζω τα μέτρα δημοσιονομικής επιβάρυνσης. Γιατί? Γιατί είμαι τζάμπα μάγκας, όπως τα λέω εγώ, τα λένε κάποιοι στελέχοι σας στους δημοσιογράφους. Έτσι λένε ότι είναι τζάμπα μαγιά, εκ του ασφαλούς να λες δεν τα ψηφίζω. Αλλά να το δεχτώ, ακόμα και αυτό. Τα θετικά μέτρα. Τα θετικά μέτρα γιατί τα καταψηφίζετε? Δηλαδή θα καταψηφίσετε τη μείωση της φορολόγησης επιχειρήσεις κατά 3 μονάδες, εσείς που κόπτεστε δεξιά και αριστερά ότι πρέπει να μειωθεί η φορολογία των επιχειρήσεων. Θα καταψηφίσετε τη μείωση 2% του φόρου εισοδήματος στη χαμηλότερη βαθμίδα. Θα καταψηφίσετε τη μείωση του φόρου αλληλεγγύης. Θα καταψηφίσετε τη μείωση του έμφυα. Θα καταψηφίσετε το επίδομα 600 εκατομμύρια το χρόνο, επίδομα ενοικίου για τους συμπολίτες μας που δεν έχουν δυνατότητες. Θα καταψηφίσετε την κατάργηση της συμμετοχής στο φάρμακο των συνταξιούχων.
Βεβαίως, δεν σας αφορά αυτό. Γιατί να το ψηφίσετε άλλωστε? Θα καταψηφίσετε τα μέτρα για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας. Άλλωστε, τι σας νοιάζει εσάς γι' αυτό? Εσείς θα δημιουργήσατε τις συνθήκες αυτές, αλλά δεν πειράζει, θα το καταψηφίσετε. Τους δωρεάν παιδικούς σταθμούς. Θα καταψηφίσετε το επίδομα το οικογενειακό στο πρώτο και στο δεύτερο τέκνο. Όλα θα τα καταψηφίσετε. Συγχαρητήρια. Το ίδιο άλλωστε κάνατε, σας θυμίζω, και τον Δεκέμβρη εδώ, όταν φέραμε τη 13η σύνταξη σε 1.600.000 συνταξιούχους εφάπαξ, και εσείς πάθατε βέρτικο και τότε. Θα καταψηφίσετε. Συγχαρητήρια. Κάποιοι από εσάς χειροκροτάνε κιόλας. Θα σας χειροκροτήσουμε κι εμείς. Και θα σας χειροκροτήσει και ο ελληνικός λαός, που καταλαβαίνει ποιοι πραγματικά είστε. Γιατί εσείς θα καταψηφίσετε τα μέτρα όχι για τα αρνητικά, αλλά για τα θετικά. Γιατί έχετε αλλεργία σε οτιδήποτε θετικό συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο και τον φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έχετε πάθει βέρτικο και γιατί κυρίως έχετε καταντήσει μια παράταξη της κεντροδεξιάς να είναι μια παράταξη ακραία. Ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Για ένα κόμμα του 3, 4 και 5% το όχι σε όλα είναι κάτι το οποίο είναι λογικό. Για μια παράταξη σαν τη δική σας, που κυβερνούσε τον τόπο επί χρόνια, το να λέτε όχι σε όλα και όχι στα θετικά που γίνονται σε αυτόν τον τόπο είναι αδιέξοδο και καταστροφικό. Και έρχομαι τώρα στο θέμα του ότι ζητάτε εκλογές γιατί λέει είναι αυτή η κυβέρνηση ανίκανη. Μάλιστα. Είναι ανίκανη μια κυβέρνηση η οποία παρέλαβε τη χώρα σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας και χρεοκοπίας. Και σήμερα, μετά από 2 χρόνια, φτάνει στο σημείο η χώρα αυτή να έχει επιστρέψει στην κανονικότητα, να έχει πρωτοφανή, πρωτογενή πλεονάσματα και δημοσιονομικά αποτελέσματα που εσείς δεν τα είχατε δει ούτε στον ύπνο σας, να έχει επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και το κυριότερο, να έχει πλέον έναν ανοιχτό ορίζοντα για τη συνολική υπέρβαση της κρίσης και την έξοδο από το πρόγραμμα. Ανίκανη μια κυβέρνηση που όταν ανέλαβε το 2015 είχε την ανεργία στο 27% και σήμερα είναι στο 23%. Που όταν ανέλαβε το 2015 είχε απορροφητικότητα στα προγράμματα και στα κονδύλια τα ευρωπαϊκά στο ΕΣΠΑ που ήταν για κλάματα και σήμερα είναι 100%. Κάθε ευρώ που έρχεται από την Ευρώπη αξιοποιείται και μας δίνουν συγχαρητήρια. Ανήκανε μια κυβέρνηση που όταν ανέλαβε ήταν για 4 σχεδόν χρόνια σταματημένα όλα τα δημόσια έργα και μας ζητάγανε υπέρογγες απαιτήσεις, υπερβολικές αποζημιώσεις 1,25 δισεκατομμύρια και υπό τον κίνδυνο, τη δαμόκλειο σπάθη, ότι θα έπρεπε να επιστρέψουμε και τα λεφτά που είχαμε πάρει. Και εμείς τα ξεκολλήσαμε οι ανίκανοι και τα ξεκολλήσαμε με λιγότερα χρήματα και τα ολοκληρώσαμε τα έργα και τα παραδίδουμε στον ελληνικό λαό οι ανίκανοι. Ανίκανη μια κυβέρνηση που κατάφερε για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια να ανοίξει κανονικά τα σχολεία με όλους τους καθηγητές και όλα τα βιβλία. Ανίκανη μια κυβέρνηση που κατάφερε να κάνει προσλήψεις για πρώτη φορά στην υγεία. Που κατάφερε να δώσει ελεύθερη πρόσβαση σε 2 εκατομμύρια ανασφάλιστους στους συμπολίτες μας στα δημόσια νοσοκομεία. Που στήριξε προγράμματα για την καταπολέμηση της ανθρωπιστικής κρίσης σε δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας. Αυτή είναι η ανίκανη κυβέρνηση. Και που έθεσε την Ελλάδα για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια στο επίκεντρο των εξελίξεων στην Ευρώπη αλλά και στον κόσμο. Με όλους τους ηγέτες τον ένα μετά τον άλλον να έρχονται να επισκέφτονται την Ελλάδα και να αναδεικνύουν τις αξίες μας. Που έγινε ξανά η Ελλάδα παίκτη στην Ανατολική Μεσόγειο, στον γεωπολιτικό χώρο. Ανίκανη μια κυβέρνηση που βάζει το χρέος επί των τύπων των ύλων και αναμένεται απόφαση για το χρέος. Και βεβαίως ανίκανη μια κυβέρνηση η οποία παρά τις δυσκολίες, που είναι μεγάλες, δεν υπάρχει αμφιβολία, καταφέρει να φέρει μια συμφωνία που για πρώτη φορά δίνει διέξοδο και προοπτική. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να σας πω, ναι πράγματι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, της αντιπολίτευσης, είμαστε ανίκανοι, ξέρετε σε τι. Είμαστε ανίκανοι στις μίζες, στη ρεμούλα, στη διασπάθηση δημόσιου χρήματος, στη διαφορά, στις κομπίνες.
Σε αυτά αποδειχτήκαμε ανίκανοι, γιατί ικανοί σαν και εσάς αυτά δεν θα υπάρξουν ποτέ. Ποτέ σε αυτόν τον τόπο. Και βεβαίως έρχομαι τώρα και στο θέμα της συζήτησης που αφορά τις μεγάλες επιδεξιότητες και τις μεγάλες ικανότητές σας. Στο πάρτι για πάρα πολλά χρόνια στη δημόσια υγεία.